Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώσαμε ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι και καλούμε όλους μας τους φίλους, μικρούς και μεγάλους, να έρθουν εδώ πέρα να μας στηρίξουν για άλλη μια φορά, όπως κάνουν τόσα χρόνια. Έχουμε πολύ όμορφα δωράκια και σε πολύ προσιτές τιμές δεδομένου της εποχής, της δύσκολης. Όπως επίσης θα ήθελα να ζητήσουμε και τη στήριξη του κόσμου για να λειτουργήσει και το νέο μας σπίτι στο Αίγιο. Στο Αγρίνιο μας στήριξε ο κόσμος, καταφέραμε το λειτουργήσαμε. Τώρα ζητάμε πάλι την υποστήριξή τους για να λειτουργήσει και στο Αίγιο που θα φιλοξενήσει 40 παιδάκια. Σίγουρα υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, αλλιώς δεν θα τα είχαμε καταφέρει και μέχρι τώρα. Πιστεύω και φέτος να πάμε το ίδιο καλά. Θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι παραμονές Χριστουγέννων, 24 του μήνα. Είμαστε ώρες καταστημάτων. Έχουμε πολύ όμορφα χριστουγεννιάτικα στεφανάκια τα οποία τα έχουν φτιάξει οι εθελοντές μας. Επιπλέον έχουμε κάποια είδη του συλλόγου όπως κουπίτσες, χριστουγεννιάτικες κάρτες, μαγνητάκια. Σχολικά είδη όπως πάντα, πετσετούλες όπως πάντα. Γενικά υπάρχουν διάφορα πραγματάκια που έχουν φτιάξει οι εθελοντές μας και μπορείτε να βρείτε για κάποιο δωράκι που θα πάτε τώρα για κάποια επίσκεψη. Σίγουρα έχουν αυξηθεί αρκετά τα έξοδα. Ο κόσμος αισθάνεται την οικονομική πίεση, παρόλα αυτά ακόμα μας στηρίζει. Αλλά χρειαζόμαστε σίγουρα επιπλέον στήριξη γι' αυτό, για να λειτουργήσουμε και το νέο μας σπίτι στο Αίγιο. Είναι περισσότερα τα παιδιά που φιλοξενούνται πλέον λόγω της κατάστασης. Τώρα στο Αγρίνιο μας ζητάνε να φιλοξενηθούν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι. Στο Αγρίνιο τώρα θα φιλοξενηθούν 20 παιδιά. Στο καινούριο σπίτι, στο Αίγιο, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν 40. Οι ανάγκες συνέχεια αυξάνονται. Ακόμα μας βοηθάει ο κόσμος και σίγουρα απλά περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερο, περισσότερο κόσμο να έρθει να μας βοηθήσει.